Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Inside Psychology. Για να ρίξω μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσόμενο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν τυχόν κάποια από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν σας ταιριάξουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που θα τα δείτε. Και αυτό γιατί? Γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Να ενημερώσω εντωμεταξύ για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, χλεβαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Το άτομο που σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνει σε απόκρυψη, που σημαίνει ότι θα μπορεί να βλέπει τα βίντεο, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να σχολιάζει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πάρα πολύ όμορφα πράγματα έχουμε εδώ. Πολύ σημαντικά, μια στιγμούλα. Εδώ. Εδώ. Μάλιστα. Εδώ. Και εδώ. Τέτοια να βλέπουμε. Και εδώ. Τέτοια να βλέπουμε, παιδιά. Ξεκινάμε. Κάποιοι από εσάς θέλετε να έχετε ουσιώδεις σχέσεις στη ζωή σας. Από οποιονδήποτε τομέα μπορεί να προέρχονται αυτές οι ουσιώδεις σχέσεις. Οικογενειακό τομέα, ερωτικό τομέα, συναδελφικό τομέα, φιλικό τομέα. Από όλους τους τομείς της ζωής. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός λιοντοξότης. Το 14 μπορεί να συμβολίζει το 14ο γράμμα της αλφαβήτου. Γενέθλια πάνω σε 14, 14 μέρες, 14 μήνες. Ίσως για κάποιους από εσάς εδώ να συμβολίζεται η χρονιά του 2014. Καθώς επίσης εδώ μπορεί να συμβολίζεται αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας. Οδός τάδε αριθμός 14. Όμως, θέλετε να είναι δίκες οι σχέσεις που έχετε με τους ανθρώπους δίπλα σας. Είτε είναι από τους τομείς που σας ανέφερα, όμως εσείς θέλετε πάνω απ' όλα να υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα ανάμεσά σας. Κάποιες φορές βέβαια κάνετε πως δεν βλέπετε, δηλαδή κάποια από εσάς καταπίνετε πράγματα και καταστάσεις, γιατί λέτε εντάξει βρε παιδί μου, μήπως είναι ιδέα μου, οπότε εθελοτυφλείτε σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν σας φταίει όμως αυτή εδώ η ενέργεια αν εσείς εθελοτυφλείτε. Καλύτερα λοιπόν να βγάλετε από τα μάτια σας αυτήν εδώ την κορδέλα για να τα βλέπετε όλα πεντακάθαρα, χωρίς καμία ψευδέστηση. Εδώ συγκεκριμένα αντιπροσωπεύετε το ζώδιο του ζυγού, το 6, μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Πετάξτε την κορδέλα από τα μάτια σας και δείτε την αλήθεια. Πρέπει, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις. Υπάρχει κάποιο άτομο κοντά σας το οποίο σας εχθρεύεται πολύ ή μήπως εσείς κάποιες φορές ζηλεύετε πολύ. Ο καθένας από εσάς μπορεί να το αξιολογήσει καλύτερα. Εδώ έχουμε να κάνουμε και πάλι με ζώδια της φωτιάς, κρυό, λιοντοξότη. Το 20 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Δεν θυμάμαι αν σας είπα για το 6, αλλά το 6 φυσικά συμβολίζει ό,τι σας περιέγραψα και για το 14, έτσι αγαπητοί μου, όπως και το 20 επίσης. Μήπως εσείς τελικά γίνεστε οι χειρότεροι εχθροί του εαυτού σας και γίνεστε τοξικοί, αγαπητοί μου. Σαφέστατα εδώ υπάρχει κάποια κατάσταση στην οποία πρέπει εσείς να κάνετε υπομονή και να περιμένετε. Ζώδιο το αέρα και εδώ, το 16 αξιολογήστε το εσείς, βλέπετε εδώ το ρολογάκι, τικ τακ τικ τακ τικ, πρέπει να περιμένω. Και αυτό εδώ έχει να κάνει με αυτόν εδώ τον άνθρωπο.
Αν πρόκειται για ερωτικό ζήτημα, εσείς περιμένετε κάποιον να έρθει προς τα εσάς ή εσείς να πάτε σε κάποιον. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, ή αν όχι ζώδιο, οροσκόπος ή κυριαρχή πλανήτες, το 45 αξιολογήστε το εσείς, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουμε 45 γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο, ούτε και ο μήνας έχει 45 μέρες. Λοιπόν, αγαπητοί μου, γιατί βρεσείς μου ζηλεύετε? Γιατί ξέρετε τι τοξικό και τι μίζερο και τι συνέστημα αρνητικό είναι που μας κατατρώει την καρδιά και την ψυχή? Σταματήστε να ζηλεύετε, σας παρακαλώ. Μήπως τυχόν κάποιοι από εσάς ετοιμάζεστε εδώ για γάμους με αυτόν εδώ τον άνθρωπο, ή έχετε υποσχεθεί ένας τον άλλον ότι εμείς οι δυο θα κάνουμε οικογένεια? Ο κόσμος να χαλάσει. Κοιτάξτε εδώ, ευλογία σκέτη, ουράνιο τόξο, μια ευτυχισμένη οικογένεια. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα και πάλι το 4 αξιολογήστε το εσείς. Κάποια σχέση με το εξωτερικό, παιδιά μου, υπάρχει. Σύμφωνοι, εξωτερικό εδώ συμβολίζεται. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης, και ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Αξιολογήστε εσείς το 29, εσείς ξέρετε καλύτερα. Και αναρωτιέστε, θα τα καταφέρω? Κάποιοι από εσάς δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Κι όμως έχετε τεράστια σοφία. Το κεφαλάκι σας, αν το βάλετε κάτω και του πείτε «έλα εδώ μυαλό μου, δούλεψε σε παρακαλώ πάρα πολύ», μπορείτε πραγματικά να βρείτε και λύσεις και να πάρετε και αποφάσεις και να πράξετε και με το σωστό τρόπο για εσάς ή για όλους τους εμπλεκόμενους εδώ. Λοιπόν, μην απορείτε, έχετε μαζί σας έναν αρχάγγελο εδώ, τον αρχάγγελο Ουριήλ, που σας λέει «βάλτο ρε παιδί μου να στροφάρει λιγάκι το μυαλουδάκι και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί έτσι πρέπει». Παιδιά μου, για όσο συνερωτικό το ζήτημα, εντάξει, εδώ το δένουμε το γλυκό. Αν τυχόν κάποιοι έχετε απομακρυνθεί από αυτό εδώ το άτομο ή είχατε οικογένεια και πιθανότατα χωρίσατε, είστε στα χωρίσματα, έρχεται ο άγγελος της αγάπης εδώ και σας λέει «μην ανησυχείς, έννοια σου, θα φτιάξουν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συναισθήματα μεταξύ σας και πιθανότατα να σας δένει και η οικογένεια που έχετε δημιουργήσει μαζί». Όλο αυτό που σας περιγράφω μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε τομέα, εργασιακό τομέα, φιλικό τομέα, συναδελφικό τομέα. Δεν αναφέρω τον ερωτικό και τον οικογενειακό, γιατί μόλις σας εξήγησα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο καθένας μπορεί να το προσαρμόσει αυτό σύμφωνα με τον τομέα που απασχολεί τον καθέναν από εσάς. Θαύμα! Τι όμορφα πράγματα εδώ! Να μου προσέχετε, σας παρακαλώ, όμως, μην μου ζηλεύετε τόσο, σας παρακαλώ. Για πάμε παρακάτω, λοιπόν, να δούμε τι άλλου είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Ω, μιλήσαμε εδώ, για να δούμε. Καθρέφτης και κεραυνός, θα τα κρατήσω και τα δύο. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, το 5 αξιολογήστε το. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς. Κοιτάξτε ρε παιδιά, πολύ συνδυασμός, ζώδιο νερού και ζώδιο φωτιάς. Το 19 αξιολογήστε το εσείς. Τα ζώδια της φωτιάς, να επαναλάβω, κρυός, λέων, τοξότης. Καθρεφτίζεστε ο ένας απέναντι στον άλλον, ή αυτή εδώ η κατάσταση γενικότερα σας έχει φέρει σε ένα ερωτηματικό. Πάτε στον καθρέφτη και αρχίζετε και μιλάτε στον εαυτό σας, κάποιοι από εσάς. Καλά κάνετε βέβαια. Είναι πολύ ωφέλιμο να κάνουμε διάλογο με τον εαυτό μας και ξαφνικά θα συμβεί εδώ κάτι σαν κεραυνός. Δηλαδή τα πράγματα θα αρχίσουν να εξελίσσονται πιο ευνίδια και πιο γρήγορα, αγαπητοί μου. Ο κεραυνός εγγυάται ότι θα αρχίζουν τα πράγματα να προχωρούν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό. Το 5 αξιολογήστε το εσείς. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Μισό λεπτό παρακαλώ, για να δούμε. Τι άλλο είδους πληροφορίες θα πάρουμε, λοιπόν. Όπα, έπεσε. Τύχη, παιδιά. Υλικά αγαθά, ανταμοιβή των προσπαθειών, βοήθεια, κρατήστε το 1. Το 1 συμβολίζει και νέα αρχή. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει τι σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, μπράβο όμως, θαυμάσια. Τα πράγματα θα μπουν μπροστά, όπως και να έχει. Να το αφήσω αυτό εδώ. Εδώ έτσι, να, εδώ. Ωραία.
Προχωράμε και παρακάτω για να δούμε τι άλλο είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, αγαπητοί μου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Οπ, έπεσε αυτό. Αγκαλιά, παιδιά. Σίγουρα εδώ πέρα μιλάμε για τρυφερές καταστάσεις, ερωτικές καταστάσεις. Κάτι πολύ σημαντικό. Αγκαλιά. Λοιπόν, αξιολογήστε εσείς τι μπορεί να συμβολίζει για εσάς η αγκαλιά αυτή. Πάντως, όπως είδαμε εδώ, ενέχονται και εδώ επίσης, ενέχονται και αισθηματικά ζητήματα και οικογενειακά ζητήματα, σαφέστατα. Ή αν όχι για κάποιους από εσάς, δίνετε πάρα πολύ έμφαση κάποιοι στο να σας αγγίζουν άλλοι. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε σε κάποιο φίλο ή σε κάποιοι φίλοι, έλα εδώ, σε παρακαλώ, χρειάζομαι μια αγκαλιά, πάρε με μια αγκαλιά να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Και αυτό γιατί? Γιατί η αγκαλιά μας αντεβάζει τη σεροτονίνη. Γι' αυτό και νιώθουμε τόσο όμορφα όταν κάποιος μας αγκαλιάζει. Ανεβαίνει η σεροτονίνη, αγαπητοί μου, η οποία σεροτονίνη είναι η ορμόνη της χαράς. Οπότε επιτρέψτε να σας αγκαλιάζουν όσο συχνά θέλετε και αγκαλιάστε κι εσείς όσο συχνά θέλετε τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το να αγγιζόμαστε. Πάρα πολύ όμορφα. Τα αφήνω εδώ. Λοιπόν, ωραία πράγματα εδώ. Κάτι σημαντικό πάει να γίνει. Για να δούμε παρακάτω, αγαπητοί μου, τι άλλου είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Για να δούμε. Οπ, μίλησε. Το παιδί μίλησε. Ναι, πρέπει να αναπροσαρμοστούν κάποιες καταστάσεις ή κάποια πράγματα ή κάποια γεγονότα να επιτρέψετε στον χρόνο να συμβούν. Μόλις εσείς επιτρέψετε να συμβούν τα πράγματα και δεν προσπαθήσετε να τα μπλοκάρετε, τότε όλα θα πάνε στη θέση τους τακ, 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 τακ. Επιτρέψτε όμως την ενέργεια να δουλέψει. Πρέπει. Μην προσπαθείτε να μπλοκάρετε κάτι. Επιτρέψτε να εξελιχθεί με τον δικό του χρόνο και με φυσιολογικό τρόπο. Θαυμάσαι, αγαπητοί μου. Αυτό θα το βάλω εδώ. Ωραία. Πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν έπεσαν ακόμα. Κι όμως έπεσαν. Νάτι, νάτι, ήταν κάτω-κάτω. Μη σταματάτε, μην πτωείστε σε ένα χρόνο από τώρα. Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο καλύτερα. Θα έχετε πετύχει στόχους κάποια από εσάς σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Εγώ εύχομαι να σας καλύψει όλους. Συνεχίστε ακάθεκτη την τακτική που ακολουθείτε και ό,τι κάνετε, γιατί θα σας αποφέρει καρπούς σε ένα χρόνο από τώρα. Αγαπητοί μου, θαυμάσια τα νέα, χαίρομαι. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.